Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε πει για τα καλά στην προεκλογική μάχη και το Πασόκ Θεσσαλονίκης και εδώ στην Καλαμαριά διοργανώνει μια εκδήλωση, μια διευρυμένη νομαρχιακή, στην οποία θα μπουν οι βάσεις ενώπιση του αγώνα που απομένουν λίγο πολύ, περίπου 60 μέρες. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και πεπισμένοι ότι το Πασόκ θα αυξήσει τα ποσοστά του. Απέναντι στην ακροδεξιά θα δώσουμε μία ακόμα μάχη για να πείσουμε τους πολίτες ότι δεν είναι λύση τα εύκολα λόγια και οι ακραίες φωνές, αλλά λύση είναι η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, οι προτάσεις, αυτό που έκανε το Πασόκ για την Golden Visa. Και καταφέραμε να ανασχέσουμε την πολύ σημαντική στεγαστική κρίση που υπάρχει στη χώρα και δυστυχώς διώχνει τους Έλληνες από τα σπίτια τους και πολλούς τους οδηγεί ακόμα και στο εξωτερικό. Και εκλαβήναμε φόντο τις ευρωεκλογές και τη μάχη την οποία επίκειται στη Θεσσαλονίκη με την άνοδο και κάποιων κομμάτων, να το πω αλλιώς, μη εξουσίας. Τι βλέπει εκεί πέρα το Πασόκ και πώς θα αντιπαραταθεί μαζί του? Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι προεκλογές για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Όλοι καταλαβαίνουμε την ασυμμετρία του πολιτικού συστήματος. Όλοι λέμε ότι η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή, σοβαρή αξιόπιστη αντιπολίτευση. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη και να ψηφίσει ώστε την επόμενη μέρα για τα επόμενα χρόνια, μέχρι να γίνουν οι επόμενες ειδικές εκλογές, να υπάρχει μια σοβαρή δύναμη, η οποία όπως υποδείχθηκε και στην πρόταση της πιστείας, μπορεί να βάλει τα δύσκολα στην κυβέρνηση, μπορεί να την αναγκάσει παρατήσεις και να είναι αυτή η οποία θα την κερδίσει και νομίζουμε ότι το Πασόκ μπορεί να έχει. Gracias.